Κτίστηκε από τους Τούρκους το 1773 και ήταν τζαμί, δηλαδή τέμενος τουρκικό. Χτίστηκε από τον πρωτομάστορα Ιωάννη Δεμήρη από την Ερεσό. Μέχρι το 1923 ήταν τζαμί. Τον Αύγουστο το 1923 ήρθαν οι πρόσφυγες από Μικρά Ασία και το 23, 10 Οκτωβρίου έφυγαν οι Τούρκοι και οι χριστιανοί τον χρησιμοποιούν από τότε σαν ενωριακό ναό της Αγίας Τριάδος. Το τέμπλο το έφτιαξε ο πρωτομάστορας από Τένεδο Δημήτριος Κάλφας, εκ των ενόντων, από τα λίγα ξύλα που βρήκε. Τα εγγένεια έγιναν 22 Ιουνίου το 59 και από τότε είναι επίσημα ο ιερός ναός της κοινότητας Ιγρίου και γιορτάζεται την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα ψάλω το Απολυτίκιο της Αγίας Τριάδας που το εικόνισμα το έφεραν οι πρόσφυγες από τα χουχλιά της Μικράς Ασίας, από τα νησιά του Μαρμαρά. Ψάλλω το Απολυτίκιον της Αγίας Τριάδας σε ήχο πλάγιο τέταρτο. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σα γυναίψας, φιλάνθρωπε δόξαση. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τον ιερό ναό του Οσίου Θεοφάνους της Ιγριανής. Αναγέρθηκε το 1994 από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Υψηλού Αρχιμανδρίτη Ραφαήλ Ιωσιφέλη. Θα ψάλουμε το Απολυτίκιο του Οσίου Θεοφάνους της Ιγριανής σε ήχο πρώτο. Βυζαντίου των γόνων και Ορδύμνου των Προέδρων, Θεοφάνην των θείων ενωδές εφημίζομεν, Συγρίου των γενναίων ασκητήν, Μονής δε υψηλού των ιδρυτήν, οι πατέρες συνελθόντες εν κατανοίξει τούτον προσύπωμεν. Χέρις του κοινοβίου ο πατήρ, χέρις ο ιερότατος, των ιερών εικόνων ο υπέρμαχος. Τώρα αναφερόμαστε στο ιερό εξοκλήσιο του Αγίου Γεωργίου στην Ισιώπη. Ανηγέρθη το 1953 υποπιστών. Θα ψάλλουμε το Απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου σε ήχο τέταρτο. Ως τον εχμαλό τον ελευθέρωτης και των τοχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπεόφορε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών.
εμπροκειμένου αναφερόμαστε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, εικόνισμα που έφεραν οι πρόσφυγες από τα Χουχλιά, από τον Ιερό Ναό του Κημητηρίου Χουχλίων. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ψάλλουμε το Απολυτίκιο σε ήχο τέταρτο. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου υπανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβρίλ την χάριν ευαγγελίζεται, διός είναι αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Τώρα αναφερόμαστε στο εξοκλήσι του προφήτου Ηλία που ανηγέρθη το 1995 από τον ηγούμενο της Μονής Υψηλού Αρχιμανδρίτη Ραφαήλ Ιωσιφέλη και είναι δωρεάν της Ευαγγελίας Βαλόγλου το γένος Νικολάου Μπελά. Ψάλλουμε το Απολυτίκιο σε ήχο τέταρτο. Ο ένσαρκος άγγελος των προφήτων ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισαίο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της τιμώσιν αυτών βρίαματα. Τη συνέχεια θα ψάλλουμε το Απολυτίκιο του Εξοκλησίου της Αγίας Παρασκευής στο Παλιοχώρι. Ανεκαινίστη υποπιστών. Το Απολυτίκιο θα το ψάλλουμε σε ήχο πρώτο. Τη σπουδή σου τη κλίση κατάλληλων εργασαμένη φερόνιμε, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθλοφόρε, όθεν προχέεις άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο εξοκλήσι της Αγίας Άνης, ανηγέρθη το 1904 υπό του μοναχού Παγκρατίου αδελφού της Ιεράς Μονής Υψηλού. Ψάλλουμε το Απολυτίκιον σε ήχο δεύτερο. Ζωήν την κοίησασαν οικειοφορείσας, αγνή Θεομήτωρα, Θεόπρον αναδύο προσλήξην ουράνιον, έθα εφρενωμένον κατοικία εν δόξη, χέρουσανήν μετέστης της τιμώσης επόθω, τεσμάτων ετουμένη λασμών, αι μακάριστε. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο ιερό εξοκλήσιο της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου η σκήτη του Οσίου Θεοφάνου της Ιγριανής.
εορτάζεται την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής της διακαινησίμου εβδομάδος. Ανακαινίστη το 2004 από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Υψηλού Ραφαήλ Ιωσιφέλη. Ψάλλομαι το απολυτίκιο του οσίου της Ζωοδόχου Πηγής σε ήχο πρώτο. Η αναβλίζουσα θείον η δώρα θάνατον, η προχαίουσα ρήθρη ζωή σαν αένα, της προστρεχούς η πιστός τη ζωοδόχου σου πηγή και ταπταριωμένης βραβεύεις χίδιν παρθένε, ρώσιν και θεραπείαν και συμφορών απολύτρωση. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών επί των θεμελίων Παλαιάς Κατακόμβης, ανακαινίστη υπό των πιστών. Ψάλλομαι το απολυτίκιον των Παμεγίστων Ταξιαρχών ησύχων τέταρτων. Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι, δυσοπούμενοι μας ημείς οι ανάξιοι, ίνατες ημών δε είσαι εσύ τύχης είτε ημάς, σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης, προρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βούντας. Εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε τον άνω δυνάμεο. Ευλαβώς αναφερόμαστε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου του Νεκροταφείου Συγγρίου. Ανηγέρθη το 1913 υπό του απελευθερωτικού αγήματος πεζοναυτών του βασιλικού ναυτικού ότε κατελήφθη η Λέσβος από το ελληνικό ναυτικό και έκτοτε απελευθερώθηκε και η νήσος. Ψάλλομαι το απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου σε ήχο τέταρτον. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.